Πολλές φορές που ο Μπάνε Μπρέλεβιτς τον ξεκινάει βασικό στην πεντάδα της ομάδας του. Θα περιμένουμε, θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο για να σκουπιστεί το παρκέ από τα χαρτάκια που έπεσαν, όπως συνηθίζεται πάντα από τους φίλους του Άρη. Οι φίλοι του Άρη, οι οποίοι κατέκλυσαν το γήπεδο, και αυτό αναμενόμενο ήταν, μπορεί φέτος να μην έρχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό κοντά στην ομάδα, σε βαθμό που θα περίμενε η διοίκηση του Άρη, η οποία πίστευε επιστρέφοντας η ομάδα στο Αλεξάνδριο θα μπορεί να το γεμίζει στα περισσότερα παιχνίδια. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, όμως για το σημερινό παιχνίδι δεν θα μπορούσε παρά να είναι γεμάτο το Αλεξάνδριο, ασφυκτικά γεμάτο. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος από τις θέσεις που υπάρχουν στο γήπεδο για τους φιλάθλους. Εδώ ο πάγκος του ΠΑΟΚ με τον Μπρέλεβιτς και τον συνεργάτη του, τον Σφερόπουλο. Το πάρκε έχει σκουπιστεί και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Μάγλος με τον Στάκτα είναι στο τζάμπολ. Και τώρα ο Καρούσης. Τζάμπολ που κέρδισε ο Στάκ, αλλά η μπάλα πήγε στα χέρια του Μουλά. Ο Μέροβιτς, έτσι για τον ΠΑΟΚ θα είναι η πρώτη επίθεση στο παιχνίδι. Νίλσεν. Βασιλιάδης. Ο Μάγλος που προσπαθεί να παίξει εκεί με τον Στακ, τον κλείνει καλά ο Αμερικανός. Ο Μάγλος θα πλησιάσει, θα στοχίσει το rebound από τον Ασημακόπουλο, και τώρα ο Κόλινς. Μπάλα κοντά στο καλάθι για τον Μεσεριάκου και φάουλ από τον Μάγλο που δεν είχε άλλη επιλογή. Δικαίωμα για δύο βολές στον Μεσεριάκου. Μπρέλεβιτς, ο οποίος φωνάζει διότι η άμυνα της ομάδας του πιάστηκε στον ύπνο από αυτή την πάσα του Κόλινς στον Μεσεριάκου. Ο Μάγλος καθυστέρησε να πάει κοντά του και βεβαίως μετά αναγκαστικά του έκανε αυτό το φάουλ για να σταματήσει την προσπάθειά του. Ο Μεσεριάκου που είναι στις βολές, έτοιμος για να εκτελέσει. Ο Μεσεριάκου, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη βολή, το 0-0 παραμένει. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Εύστοχος αυτή τη φορά και ο πρώτος πόντος στο παιχνίδι από τον Μεσεριάκου. Στερα από 25 δευτερόλεπτα πιέζει ο Κάστλ τον Μουλαομέροβιτς. Ο Νίλσεν τώρα. Μουλαομέροβιτς. Μάγλος. Ο Νίλσεν και πάλι ο Μάγλος. Ο Βασιλιάδης τώρα, ο οποίος διεισδύει, βγάζει έξω στον Νίλσεν, αλλά υπάρχει φάουλ. Που σφυρίζει το Master of Cheese, φάουλ το οποίο έκανε ο Κάστ, ο Κόλινς, ζητώ συγγνώμη. Μπάλα θα είναι από πλάγια για τον ΠΑΟΚ, πρώτο φάουλ στο παιχνίδι, αυτό το οποίο έκανε ο Ντεχουάν Κόλινς. Στην επαναφορά ο Μέγε, τώρα ο Βασιλιάδης για τον Μουλαομέροβιτς. Double team από τον Κάστλ και τον Μεσεριάκου. Έγινε το λάθος από τον Μουλαομέροβιτς και η μπάλα για τον Άρη. Ο οποίος ξεκίνησε με δυνατή άμυνα. Ιδιαίτερα πιεστική. Κάστλ. Πάω σε άμυνα ζώνης με το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Κάστλ για τον Κόλινς. Στάκ, ο οποίος προσποιείται, παίρνει την εσωτερική, δίνει για τον Κάστελ. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Άρη απέναντι στη ζώνη του ΠΑΟΚ, αλλά άστοχο το σούτ και rebound από τον Μουλαομέροβιτς. Μουλαομέροβιτς, ο οποίος κλείστηκε από τον Κάστελ αυτή τη φορά, αλλά είναι για τον ΠΑΟΚ. Φωνάζει ο Μουλαομέροβιτς τους συμπαίκτες του, προφανώς ζητάει βοήθεια να μπορεί να ξεφεύγει από αυτές τις παγίδες που του στείλουν οι παίκτες του Άρη. Μουλαομέροβιτς τώρα θα σουτάρει και θα ευστοχίσει, 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Κόλινς. Ασημακόπουλος σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει, 4-2. Παίρνει προβάδισμα ο Άρης. Βασιλιάδης. Για τον Νίλσεν η προσποίηση στον Στάκ είναι άστοχο, στο rebound από τον Αμερικανό του Άρη. Και τώρα οι γηπεδούχοι στον ευνηδιασμό με τον Κόλλιν σε μια καταπληκτική προσπάθεια, αλλά άστοχο στο rebound από τον Ασημακόπουλο που μεσολάβησε μια άστοχη προσπάθεια για follow και δικαίωμα για δύο βολές τώρα στον Ασημακόπουλο ύστερα από το φάουλ που κέρδισε. Το
Φάουλ από τον Μάγλο και πάλι. Δύο φάουλ για τον ΠΑΟΚ και τα δύο τα έχει κάνει ο Μάγλος. Εδώ βλέπουμε, είδατε πως πήγε να ξεκινήσει ο μηδιασμός. Εδώ είδατε το αποτυχημένο follow από τον Μεσεριάκου και στην συνέχεια το τρίτο rebound και το φάουλ που πήρε ο Ασημακόπουλος. 5-2 από τον forward του Άρη. Ο οποίος ευστόχησε στην πρώτη βολή. 6-2 τώρα, καθώς ευστοχή και στην δεύτερη. Λαομέροβιτς. Νίλσεν. Βασιλιάδης. Το σουτάρι για 3 και θα ευστοχίσει. Μειώνει 6-5 ο Κώστας Βασιλιάδης. Ασημακόπουλος και Κάστλ. Για να μην του πάω ξεζώνει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Πέρασε ο Μεσεριάκου για τον Στακ, αυτός έβγαλε έξω στον Κάστλ σουτ για 3, άστοχο το rebound από τον Μεσεριάκου. Η προσποίηση και το καλάθι, 8-5. Μεσεριάκου με μία στις δύο βολές και ένα στα δύο τίποτα. Στο μεταξύ έχουμε φάουλ από ποιον, από τον Μουλαομέροβιτς πρέπει να είναι. Θα παρακαλούσα να μας το ξαναδώσει ο σκηνοθέτης μας, αν είναι εύκολο. Καθώς την ώρα που εξελισσόταν το παιχνίδι έβλεπα το monitor με τα στατιστικά. Το φάουλ είναι από τον Νίλσεν σε αυτή την προσπάθεια να κάνει το screen εκεί στον Κάστλ. Εν τω μεταξύ είχαμε και αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Πήγε ο Κακαλούδης στην θέση του Μέγε. Κόλινς, Ασημακόπουλος, ο Στακ προσπαθεί να κλέψει εκεί ο Νίλσεν. Στακ γυρίζει στον Κάστλ, ο Κόλινς τώρα, ο οποίος πλησιάζει, βγάζει έξω στον Κάστλ, Ασημακόπουλος, Στακ, η προσποίηση βήματα. Εδώ ο Μπάρτον, και εδώ ξανά τα βήματα, σωστή απόφαση από τους διαιτητές, τα βήματα του Στακ. Ο Άρης, ο οποίος πιέζει σε όλο το γήπεδο τον ΠΑΟΚ, αυτός είναι ο στόχος, να δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας για τους φιλοξενούμενους. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ο Πρέλεβιτς αποφάσισε να ρίξει το παιχνίδι και τον Καγαλούδη για να παίξει με δύο γκάρ. Ο Νίλσεν, ο οποίος δοκιμάζει τώρα για 3, αστοχή, το rebound από τον Μάγλο και το φάουλ από τον Μουλαομέροβιτς, όπως λέει ο Μάστραφτσης. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος είναι στο ρεπορτάζ στον αγωνιστικό χώρο. Παναγιώτη. Καλησπέρα Δημήτρη, φίλες και φίλοι συνδρομητές και από μένα από τον αγωνιστικό χώρο. Πριν μπει ο Γιάννης ο Καγκαλούδης στον αγωνιστικό χώρο, ο Μπάνε Πρέλεβιτς του επεσήμανε πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλή πάσα, ενώ η μπάλα δεν γυρίζει. Αυτές ήταν οι εντολές πριν μπει ο Καγκαλούδης στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγο. Ασημακόπουλος για τον Κάστλ, ο Κόλινς για τον Στακ, το σουτ, το rebound από τον Νίλσεν και τώρα ο Καγκαλούδης. 8-5 προηγεί το Άρης, 6-25 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Καγκαλούδης, ο οποίος πλησιάζει, βγάζει έξω στον Νίλσεν, αυτός για τον Μάγλο κοντά στο καλάθι. Θα ευστοχίσει αυτός, 8-7. Εσεριάκου, Κόλινς, ο Κάστλ, Κόλινς που θα σταματήσει και να κάνει το σούτ, είναι εύστοχος, 10-7. Καγκαλούδης, Μάγλος, Καγκαλούδης για τον Νίλσεν, αυτός τον Μουλαομέροβιτς, κοντά στο καλάθι, σαν σέντερ, μπαλά έξω, είναι για τον Άρη. Και νέα αλλαγή ετοιμάζει ο Πρέλεβιτς, ο οποίος θα ρίξει στο παιχνίδι τον Ταμίρ τώρα και θα βγάλει τον Μάγλο. Κάστλ. Ασημακόπουλος. Ο Κάστλ, ο οποίος προσποιείται. Ο Κόλινς. Ο Στακ. Ξανά ο Κόλινς. Ασημακόπουλος. 4 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Άρη. Θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Στακ δεν ήταν και καλή η πάσα από τον Ασημακόπουλο. Έτσι κατοχή της μπάλας περνάει για τον ΠΑΟΚ.
Καγκαλούδης και Ταμίρ. Νίλσεν. Θα παίξει εκεί με το Στάκα, στο Χ, παίρνει το επιθετικό rebound και το φάουλ από τον Ασημακόπουλο. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για τον Άρη, ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στα 4. Μπάλα θα είναι από την τελική γραμμή. Στην επαναφορά ο Μουλαουμέροβιτς, ο Καρούσης σφυρίζει, νομίζω έχει δώσει φάουλ στον Ασημακόπουλο μακριά από την μπάλα. Ναι. Αυτό ήταν δεύτερο φάουλ του Ασημακόπουλου. Λάθος τώρα από τον Μουλαουμέροβιτς και μπρος-πίσω η κατοχή της μπάλας περνάει για τον Άρη. Ενώ ο Μπάρτον ετοιμάζει αλλαγή, θα βάλει τον Πάντιους και θα βγάλει τον Ασημακόπουλο. Κάστελ, Μεσεριάκου, Πάντιους. Κάστελ για τον Κόλινς. Την άλλη πλευρά για τον Μεσεριάκου, το σούτ για 2, το rebound από τον Βασιλιάδη και τώρα ο Καγκαλούδης. Καγκαλούδης για τον Νίλσεν, αυτός χωρίς να πιέζεται για 3 πόντους, θα στοχίσει, ο οποίος είναι άστοχος στα σούτ 3 πόντων. Έχει 2 στα 6 αν βλέπω σωστά. Ο Πάντιους θα στοχίσει και αυτός με την σειρά του. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα και για τον Άρη. Ένα στα 4 τρίποντα για τους κυπεδούχους. Ο Μουλαουμέροβιτς τώρα θα γίνει το λάθος. Σφύριγμα από τον Καρούση για φάουλ του Στακ. Και άλλη αλλαγή ετοιμάζει ο Μπάρτον. Θα βάλει τον Καραποστόλου. Είναι φανερό ότι ψάχνει σκόρα απ' έξω ο προπονητής του Άρη, καθώς βλέπει ότι τα σουτ δεν πάνε μέχρι στιγμής για τους παίκτες του. Μουλαουμέροβιτς. Ο Νίλσεν, Βασιλιάδης για 3, το rebound από τον Στακ και η μπάλα στα χέρια του Κάστλ τώρα που είναι αμέσως για τον Καραποστόλου. Αυτός δεν επιχειρεί το σουτ. Βάρης θα πάει απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Η άμυνα ζώνης από το ξεκίνημα επαναλαμβάνω του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ. Ο Κάστλ προσποίησης στον Μουλαουμέροβιτς. Με Σεργιάκου ο οποίος πλησιάζει έξω για τον Καραποστόλου. Αυτός θα πετάξει την μπάλα. Λάθος. Τρίτο λάθος για τους παίκτες του Άρη. Καγκαλούδης. Είδε τον Νίλσεν, ο οποίος όμως καθυστέρησε, έχασε τον έλεγχο της μπάλας και έκανε βήματα, ενώ ήταν μόνος του. Νέα αλλαγή ζητάει ο Πρέλεβιτς, ο οποίος θα βάλει τον Βασιλόπουλο. Συνεχείς αλλαγές και από τους δύο προπονητές σε μια προσπάθεια να βρουν ένα σχήμα το οποίο θα μπορέσει να υλοποιήσει τα σχέδιά τους. Καθώς διαπιστώνουν και οι δύο ότι αυτό που θέλουν δεν εφαρμόζεται. Πάντιους. Κάστελ. Καραποστόλου. Σεργιάκου. Θα ευστοχίσει. 12-7. Ύστερα από αρκετή ώρα ένα καλάθι και ο Άρης στο συν 5, 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Μουλαουμέροβιτς, φάουλ από τον Κάστλ. Ενώ ο Μπάρτον θα ρίξει το παιχνίδι και τον Κυρίτσι. Μπάρτον που κρατάει από το ξεκίνημα τους δύο ψηλούς, τον Στακ και τον Μεσεριάκου και αλλάζει τους υπόλοιπους. Τώρα θα βγάλει το Στακ όμως, θα χαμηλώσει πάρα πολύ το σχήμα. Θα παίξει ουσιαστικά με 4 γκάρτ και ένα ψηλό. 4 γκάρτ, ο Καραποστόλου, ο Κυρίτσης, ο Κάστλ και ο Πάντιους και ένας ψηλός ο Μεσεριάκου. Και αυτός όχι κλασικό σέντερ, 4 είναι. Μουλαουμέροβιτς αψιστόχησε στην πρώτη βολή. Το 12-7 παρέμεινε.
Εύστοχος στη δεύτερη βολή, μειώνει σε 12-8. Κάστελ. Κάστελ, ο οποίος βρίσκει τον διάδρομο και ευστοχή, 14-8 στο σύν 6 ο Άρης. Ανοιχτός διάδρομος στην άμυνα ζώνης του ΠΑΟΚ. Εύκολη δουλειά για τον Κάστελ. Κακαλούδης για τον Ταμίρ. Ζητάει μπάλα ο Βασιλόπουλος και την παίρνει προσποίηση. Έχει κάνει βήματα όμως. Ναι. Ο Βασιλόπουλος και η μπάλα περνάει στην κατοχή των παικτών του Άρη. Πάρτον ο οποίος φωνάζει. Ο Βασιλόπουλος ο οποίος έκανε τα βήματα. Τον Μέγια θα ξαναβάλει στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Ο Πρέλεβιτς στην θέση του Μουλάου Μέροβιτς. Και ο Μεσεργιάκου περιμένει για την επαναφορά. Ο Λαομέροβιτς ο οποίος κάτι λέει εκεί στον Πρέλεβιτς. Παραπονιέται. Και ο Κάστλ τώρα. Καραποστόλου. Μεσεργιάκου. Προσποίηση στον Ταμίρη, μπάλα έξω στον Καραποστόλου καθώς κλείστηκε ο Μεσεργιάκου. Ο Πάντιους, ποιος έχει κάνει βήματα. Πολλά τα λάθη, τέταρτο λάθος για τους παίκτες του Άρη. 4 έχουν κάνει και οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σε 8 λεπτά είναι αρκετά τα λάθη. Βασιλόπουλος. Βασιλιάδης. Έχει κάνει επιθετικό φάουλ στον Κυρίτση, ο οποίος έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Και ο Μεσεργιάκου, ο οποίος περιμένει πάλι για την επαναφορά. Στο σύν 6 ο Άρης, 14-8, 102 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Πάντιους. Καραποστόλου. Σεργιάκου προσποιείται, πλησιάζει, αφήνει την μπάλα στο lay-up και 16-8. Double score για τον Άρη, ο οποίος βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κολλήσει απέναντι στην άμυνα των αντιπάλων του. Τώρα ο Καγκαλούτης θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές, αφού και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ. Ένα σκληρό παιχνίδι. Έβγαλε τον Κάστλ, ο Μπάρτον έβαλε τον Κόλινς. Ο Καγκαλούντης είναι άστοχος στην πρώτη βολή, ήταν 16-8 παραμένει. Εύστοχος στη δεύτερη, 16-9. Κόλινς. Κασεργιάκου, Κόλινς, Κυρίτσης. Κυρίτσης ο οποίος θέλει να πλησιάσει και να παίξει εκεί με τον Ταμίρ, αλλά δεν είναι εύκολο. Βασιλόπουλος πήρε το rebound. Ο Κυρίτσης προσπάθησε να ξανακερδίσει, αλλά όπως λέει ο Μαστραυτσής, πάτησε την γραμμή, παρά το γεγονός ότι κέρδισε την μπάλα. Έτσι η κατοχή είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Κυρίτσης. Καγκαλούδης τώρα. Βασιλόπουλος. Ψάχνει ένα στήριγμα καθώς είναι πολύ δυνατή η άμυνα των παικτών του Άρη. Ο Καγκαλούδης ο οποίος πλησιάζει και ευστοχεί σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. 16-11, 37 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ξαναβλέπετε πόσο δύσκολη προσπάθεια χρειάστηκε να πετάξει ψηλά την μπάλα για να αποφύγει το στόπ από τον Μεσεργιάκου. Τελικά όμως δικαιώθηκε για την επιλογή του. Κόλινς, Πάντιους, ο Κυρίτσης, ο οποίος θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα κοπεί από τον Ταμίρ και πάλι γύρισε ο Βασιλιάδης, αλλά πατούσε γραμμή ο Βασιλόπουλος. Ο Άρης έχει 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει προσπάθεια, δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος της επίθεσης. Εδώ βλέπετε, είναι σαφές ότι πατάει τη γραμμή ο Βασιλόπουλος. Πάντιος ο οποίος δοκιμάζει για 3 το rebound από τον Ταμίρ.
Και τώρα ο Καγκαλούτης προφανώς για την τελευταία επίθεση της πρώτης περιόδου, καθώς μένουν 7 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν έχει αντιληφθεί τον χρόνο. Πάσα προς τον Ταμίρ, αυτός θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει και εδώ τελειώνει η πρώτη περίοδος. Με τον Άρη να προηγείται με μια διαφορά 5 πόντων, 16-11. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη περίοδο. Δεύτερη περίοδο του αγώνα ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, του μεγάλου παιχνιδιού της αγωνιστικής, του κλασικού ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων της Θεσσαλονίκης. 16-11 προηγείται ο Άρης, ο οποίος στην διάρκεια της πρώτης περίοδου έδειξε να έχει περισσότερες λύσεις και να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην άμυνα ζώνης του ΠΑΟΚ. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ κόλλησε απέναντι στην πολύ δυνατή, στην πιεστική άμυνα την οποία έπαιξε ο Άρης. Δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις και αντιμετώπισε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με αυτά που είχαν οι αντίπαλοι του στην δική του άμυνα. Πάμε όμως να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μας μεταφέρει τις οδηγίες των προπονητών. Παναγιώτη, σας ακούμε. Ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές ήταν ο Τσαρλς Μπάρτον από την ομάδα του σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Κυρίως ικανοποιημένος από την αμυντική λειτουργία των παικτών του και έδωσε κάποιες ειδικές οδηγίες στον Τζόνσον, ο οποίος φαίνεται πως θα αναλάβει το φορτίο του σκοραρίσματος σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Από την άλλη μεριά, ο Πρέλεβιτς ήταν δυσαρεστημένος από τη λειτουργία της ομάδας του όσον αφορά με το γεγονός ότι δεν εκμεταλλεύονται οι παίκτες τα λάθη του Άρη. Χάνουν μπάλες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πρέλεβιτς, και δεν το εκμεταλλευόμαστε. Έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε πώς θα λειτουργήσει η παρουσία του Τζόνσον τώρα, γιατί έχουμε από την πλευρά του Άρη έναν δυνατό σέντερ και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Ταμίρ, ο οποίος ασφαλώς δεν είναι κλασικό σέντερ και δεν έχει ούτε τον όγκο ούτε την δύναμη του Τζόνσον. Ο Τζόνσον με το καλημέρα σκόραρε, το σκόρ έγινε 18-11 και τώρα έχουμε το φάουλ που κέρδισε ο Νίλσον σε αυτήν εδώ τη φάση από τον Μεσεργιάκου, που τον βλέπετε να κατεβάζει τα χέρια στα χέρια του αντιπάλου του. Ο Νίλσον στην γραμμή για να εκτελέσει τις βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη, το 18-11 παραμένει. ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 2 στις 5 βολές. Εύστοχος στη δεύτερη, το σκορ 18-12. Κάστελ. Σεργιάκου για τον Τζόνσον, ο οποίος θα προσπαθήσει να παίξει για πάλι εκεί με τον Ταμίρ. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Βλάω Μέροβιτς. Ταμίρ θα δοκιμάσει για 3 και θα ευστοχίσει. Είναι γνωστό ότι του αρέσει να τραβιέται μακριά από το καλάθι και να σουτάρει έξω από τη γραμμή των 6-25. Μειώνει ο ΠΑΟΚ σε 18-15 με το τρίποντο του Ισραηλινού. Μπάντιους. Ο Κάστλ για τον Κόλινς. Ο Τζόνσον σε σουτ για 2. Βαλά αναπηδά. Κερδίζει το rebound, ο Ταμίρ παίρνει και το φάουλ από τον Τζόνσον. Μουλαομέροβιτς. Ταμίρ. Προσποιείται. Πάσα για τον Βασιλιάδη, ο οποίος θα τα καταφέρει να πετύχει αυτό το καλάθι. Ο ΠΑΟΚ σε απόσταση αναπνοής 18-17. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινάει καλύτερα στην δεύτερη περίοδο σε σχέση με το πώς είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Πάντιους για τον Μεσεργιάκου. Ο Κόλινς. Ένα κακό σουτ, το rebound από ποιον. Η μπάλα ξαναφτάνει στα χέρια του Collins και καινούργια επίθεση για τον Άρη. Πάντιους. Κάστλ. Σεργιάκου θα δοκιμάσει για 3, το rebound από τον Βασιλόπουλο τώρα. Η μπάλα στα χέρια του Μουλαομέροβιτς. Τα rebound που είναι 9 για τον ΠΑΟΚ, 4 για τον Άρη. Ενώ ο Άρης έχει πάρει περισσότερα επιθετικά, έχει πάρει 4 έναντι ενός του ΠΑΟΚ. Έχουμε time out τώρα, πάμε για μερικά διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
35 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. 18-17 προηγείται ο Άρης του ΠΑΟΚ. Το time-out ολοκληρώθηκε και εμείς ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Ο Τσαρλς Μπάρτον προσπάθησε να καθησυχάσει τους παίκτες του Άρη. Δεν πειράζει, είπε, που χάθηκε αυτή η μικρή διαφορά. Ενώ ήταν ιδιαίτερα αυστηρός με την περιφερειακή ανάπτυξη, κυρίως τα άκουσαν ο Πάντιους με τον Κόλινς, από τους οποίους είπε να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην συνέχεια, ενώ έκανε και πάλι σαφές ποιος θα πει τα μαρκαρίσματα, διότι φαίνεται πως πριν από λίγο είσοδος του Άρθουρ Τζόνσον έκανε ένα πρόβλημα στην ομάδα. Προσπάθησε λοιπόν και πάλι να πει τα μαρκαρίσματα των παικτών του, ποια ακριβώς θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ απέσυρε τον Αμερικανό. Μάλιστα, επιθετικό φάουλ έκανε ο Μουλαομέροβιτς. Ο Σκοτς Γιαννίδης είναι στη θέση του Άρθουρ Τζόνσον, δεν έμεινε για πολύ μέσα. Έναν ακόμη πιο βαρύ σέντερ βάζει τώρα ο Μπάρτον, ο οποίος προφανώς θέλει να πάει το παιχνίδι κοντά στο καλάθι. Δεν θέλει να εξαρτάται η παραγωγικότητα της ομάδας του μόνο από τα σουτ από μέση και μακρινή απόσταση. Ο Κάστελ δοκιμάζει για δύο αστοχή. Ο Άρης εξακολουθεί να είναι άστοχος στο rebound από τον Νίλσεν. Ο Άρης, ο οποίος έχει 1 στα 7 τρίποντα και 6 στα 15 τρίποντα. Κακά άσχημα ποσοστά. Η μπάλα θα είναι από πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ λιγότερα σουτ σε σχέση με αυτά που κάνανε οι παίκτες του Άρη. Έχει περίπου τις μισές προσπάθειες σε σουτ 2 πόντων. Και μάλιστα μεγαλύτερο ποσοστό, 50% 4 στα 8 τρίποντα, ενώ έχει και καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα 2 στα 6. Βασιλιάδης για τον Νίλσεν, ο Νίλσεν ο οποίος θα κλειστεί και θα χάσει από τον Σκοτς Γιαννίδη. Στη συνέχεια όμως έχουμε βήματα από τον Πάντιους. Μπάλα θα είναι από την τελική γραμμή για τον ΠΑΟΚ με τον Βασιλιάδη, ενώ εδώ είδατε τα βήματα του Πάντιους. Λάθος και πάλι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Κυρίτσης, ο οποίος θέλει να τρέξει στον ευδιασμό. Ο Κάστελ, ο οποίος θα στοχίσει, ο Κυρίτσης στο επιθετικό rebound και φάουλ από ποιον, από τον Νίλσεν ή από τον Βασιλιάδη, για να δούμε. Από τον Νίλσεν. Από τον Νίλσεν το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. Ο Μέγια θα περάσει στο παιχνίδι στη θέση του Βασιλιάδη. Και ο Αλέξης Κυρίτσης στην γραμμή για να εκτελέσει βολές, ενώ στην πεντάδα του Άρη, στην θέση του Πάντιους, μπαίνει ο Ασημακόπουλος. Εδώ και πάλι προσπάθεια αρχικά από τον Κάστελ, τον έκλεισε εκεί ο Βασιλόπουλος, ήρθε για να κερδίσει το επιθετικό rebound ο Κυρίτσης και στη συνέχεια να πάρει και το φάουλ από τον Νίλσεν. Ο Άρης, ο οποίος τα πηγαίνει πολύ καλά με τα επιθετικά rebound, έχει πάρει 5 μέχρι στιγμής. Ο Κυρίτσης αστόχησε στην πρώτη βολή. Το σκορ παρέμεινε 18-17. Άστοχος και στην δεύτερη, ο Νίλσεν θα πάρει το rebound και θα δώσει για τον Μουλαομέροβιτς. Μουλαομέροβιτς, ο οποίος πιέζεται από τον Κάστελ, δίνει για τον Βασιλόπουλο, ο Νίλσεν. Βασιλόπουλος πατώντας στη γραμμή των 6-25 σε ένα πολύ κακό σουτ. Στακ πήρε το rebound και κράτησε την μπάλα παρά την πίεση που δέχτηκε εκεί από το Μέγερ που προσπάθησε να κλέψει. Πρέλαβιτς θα ξαναβάλει σε λίγο το κακαλούδι. Κάστελ. Πάντα ο Κάστελ, ο οποίος θα φτάσει μέχρι το lay-up, καταπληκτικό stop εκεί από τον Νίλσεν, αλλά η μπάλα μένει στα χέρια των παικτών του Άρη. Το shoot για 3 από τον Στακ άστοχο και το rebound από τον Βασιλόπουλο. Μουλαομέροβιτς. Ταμίρ θα δοκιμάσει για 3, θα στοχίσει αυτή τη φορά ο Κάστελ και η πάσα ευνηδιασμού για τον Σκοτς Γιαννίδη, ο οποίος θα τελειώσει με κάρφωμα. Ασφαλώς 20-17 για τον Άρη και time out αμέσως, το οποίο ζητάει ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Του ΠΑΟΚ το time out σε ό,τι αφορά την πλευρά του Τσαρλς Μπάρτον ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώνεται τώρα και από την άλλη πλευρά. Ο Πρέλεβιτς έδωσε και αυτό τις οδηγίες του και εμείς ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, ενώ βλέπετε πως τελείωσε ο Σκοτς Γιαννίδης με κάρφωμα την τελευταία φάση πριν από το time out. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς παρότρινε τους παίκτες του να ξυπνήσουν, τους είπε είστε πολύ νοχελικοί σήμερα και δεν ξέρω για ποιο λόγο,
Ενώ επίσης παρότρινε τον Νίλσεν να μην φοβηθεί τη μονομαχία με τον Σκορτσιανίτη και να παίξει δυνατά απέναντι στον νεαρό σέντερ του Άρη. Ο Νίλσεν για τον Μέγε, το ξανά στον Νίλσεν, ο οποίος θα τελειώσει με κάρφωμα 20-19. Ξαναβλέπετε πόσο ωραία απέφυγε τον Σκορτσιανίτη ο Νίλσεν και πέτυχε το καλάθι. Στο πόντο και πάλι το παιχνίδι. Σκορτσιανίτης τώρα με τον Ταμίρ. Θέλει να εκμεταλλευτεί βεβαίως την δύναμη και τον όγκο του απέναντι στον Ταμίρ και αυτό κάνει 22-19. Μουλά ο Μέροβιτς. Κλείνεται και χάνει την μπάλα. Ο Μέροβιτς, ο οποίος πέφτει συνεχώς στις παγίδες που του στείλουν οι παίκτες του Άρη, στον ευνηδιασμό ο Κυρίτσης, 24-19, στο συν 5 ο Άρης. Έχουμε φάουλ όμως από τον Κυρίτση που δίνει ο Καρούσης και δικαίωμα για βολές στον ΠΑΟΚ, συγκεκριμένα στον Μέγε. Καρούσης που τα λέει εκεί με τον Κυρίτση. Ο Μέγιο, ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη βολή, 24-20 γίνεται το σκορ. Και 24-21 τώρα. Κάστελ. Κάστελ, ο οποίος θέλει να πλησιάσει, θα κάνει για το σούτ, θα ευστοχίσει, 26-21. Πουλά ο Μέροβιτς. Ο Ταμίρ για τον Μέγια, αυτός για 3, το rebound, έδωσε ένα πατσάκι στην μπάλα ο Νίλσεν, αυτή έφτασε στο Μουλά ο Μέροβιτς και αυτός με τον τρίπο το μείωσε, 26-24. Στακ, Κυρίτσης, Σκοτσιανίτης, ο Ασημακόπουλος τώρα. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, 28-24 για τον Άρη. Λαομέροβιτς, Ταμίρ. Λαομέροβιτς θα πάρει το φάουλ από τον Στακ και δικαίωμα για 2 βολές. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη πολύ όμορφη ενέργεια από τον Ασημακόπουλο και το καλάθι που πέτυχε ο φόρβορ του Άρη. Έβγαλε τον Μέγε, έβαλε τον Βασιλιάδη ο Πρέλεβιτς, έβγαλε τον Στακ, έβαλε τον Μεσεριάκου ο Μπάρτον. Οι αλλαγές συνεχίζονται για τους δύο προπονητές. Ανάλογα με τις συνθήκες σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού, ανάλογα με το τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κάθε προπονητής. Λαομέροβιτς ευστοχή στην πρώτη βολή, 28-25. Άστοχο στη δεύτερη, το 28-25 παρέμεινε. Κάστλ. Σεργιάκου, Κυρίτσης. Σκοτσιανίδης για τον Ασημακόπουλο που σουτάρει για 3, αστοχή, το rebound από τον Βασιλιάδη και τώρα ο Μουλά ο Μέροβιτς. Θα του πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Κυρίτσης και φάουλ από τον Ταμίρ. Μπάλα θα πάει από πλάγια, κόβει έτσι τον ευνηδιασμό των παικτών του Άρη. Μουλά ο Μέροβιτς, ο οποίος έχει φτάσει τα 5 λάθη. Και εδώ βλέπετε το έξυπνο φάουλ του Ταμίρ για να κόψει τον ευνηδιασμό στον Άρη, το φάουλ στον Κυρίτση. Κάστελ. Σκοτσιανίτης γυρίζει, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Σκοτσιανίτη και καινούργια επίθεση για τον Άρη. Η μπάλα να είναι τώρα στα χέρια του Κάστελ. 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
Ασμακόπουλος. Σεργιάκου. Προσποιήσεις. Το rebound από τον Νίλσεν. Και τώρα ο Καγκαλούδης. Πάντα ο Καγκαλούδης, ο οποίος πλησιάζει, φτάνει μέχρι το lay-up 28-27. Κυρίτσης. Σεργιάκου. Κάστλ. Ασημακόπουλος και τώρα ο Κυρίτσης. Ξανά ο Ασημακόπουλος φάουλ από τον Βασιλιάδη. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Από το επόμενο φάουλ θα υπάρχει δικαίωμα για βολές και στους παίκτες του Άρη, ακόμη και αν η προσπάθειά τους δεν είναι σε σουτ. Βλαωμέροβιτς βγήκε, ο Μέγε μπήκε στην πεντάτα του ΠΑΟΚ και τώρα ο Γκάστλ. Σεργιάκου προσπαθεί εκεί να κλέψει ο Ταμίρ, αλλά κάνει φάουλ στον Σκοτσιανίτη. Έτσι ο Σοφοκλής Σκοτσιανίτης θα πάει στη γραμμή τώρα για να εκτελέσει βολές. Ο Κόλινς στην θέση του Γκάστλ. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Για την αλλαγή του Νταμίρ Μουλαωμέροβιτς, δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό από πάνω, αλλά θα πρέπει να σας μεταφέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια από τον Μπρέλεβιτς να τον ηρεμήσει. Ο Σέρβος, ο οποίος εμφανίζεται από το ξεκίνημα του αγώνα ιδιαίτερα εκνευρισμένος, χωρίς εμφανή λόγο, και γι' αυτό πριν από λίγο τον απέσυρε για να ηρεμήσει μερικά λεπτά και να επανέλθει στη συνέχεια. Ο Κροάτης, να διορθώσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Ο Νταμίρ Μουλαωμέροβιτς, ο Σκοτσιανίδης ευστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στη δεύτερη, αλλά πήρε το επιθετικό rebound το Μεσεργιάκου και έτσι καινούργια επίθεση για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει 8 επιθετικά rebound. Ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Μεσεργιάκου στο Σκοτσιανίτη. Σκοτσιανίτης, ο οποίος θα πάει τον Ταμίρ κάτω από το καλάθι και θα καρφώσει. Δεν είναι βεβαίως εύκολο για τον Ταμίρ να παίξει τον Σκοτσιανίτη, ο οποίος τριπλάροντας και χρησιμοποιώντας το σώμα του τον πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Είναι πολύ πιο δυνατός ο Σκοτσιανίτης. 31-27. Ξαναείδατε την προσπάθειά του. Ο Ταμίρ, ο οποίος θέλει να πατήσει με τρίποντο και το κάνει. Άλλα πράγματα μπορεί να κάνει ο Σκοτσιανίτης, άλλα πράγματα μπορεί να κάνει ο Ταμίρ. Εντελώς διαφορετικά. 31-30. Κυρίτσης. Πάντα ο Κυρίτσης, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί το mismatch, κατά κάποιο τρόπο mismatch με τον Γκαγκαλούντη. 33-30. Βασιλιάδης για τον Ταμίρ, αυτός δοκιμάζει για τρεις και πάλι είναι άστοχος αυτή τη φορά. Το rebound από τον Μεσεργιάκου. Κυρίτσης. Αστοχή το rebound το Ταμίρ. Και πάσα ευνηδιασμού για τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης, ο οποίος πιέζεται και βγαίνει προς τα έξω. Γκαγκαλούντης. 50 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. Νίλσεν. Νίλσεν μπερδεύεται αλλά κρατάει το σούτ από τον Ταμίρ και 33-32. 20 δευτερόλεπτα. 26 δευτερόλεπτα τώρα. Ενώ κάτω βλέπετε και το χρόνο επίθεσης του Άρη, που είναι τώρα 10 δευτερόλεπτα ακόμη από τα 20 που μένουν για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Ασημακόπουλος, ο οποίος θα στοχίσει σε αυτή την δύσκολη προσπάθεια και τα τελευταία 11 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου μπορεί να τα έχει όλα στην διάθεσή του ο ΠΑΟΚ. Ο Καγκαλούδης, ο οποίος θα πάει μέχρι το lay-up και θα ευστοχίσει. 33-34 και time-out, το οποίο ζήτησε ο Charles Barton για τα 2 δευτερόλεπτα που μένουν μέχρι να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μήχρονο 33-34 προηγείται ο ΠΑΟΚ τώρα και θα περιμένουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσει να εκδηλώσει αυτή την επίθεση ο Άρης και αν θα μπορέσει βεβαίως να προλάβει να κάνει ένα σούτ. Εδώ βλέπουμε την φάση πριν από το time out, το καλάθι του Καγκαλούδη, αυτό το πολύ δύσκολο καλάθι με το οποίο έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Κυρίτσης έτοιμος για την επαναφορά. Κυρίτσης για τον Κόλινς, ξανά ο Κυρίτσης πετάει την μπάλα, η οποία δεν θα φτάσει βεβαίως και εδώ. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με ένα πόντο,
34-33. Ένα προβάδισμα που του έδωσε ο Καγκαλούδης με αυτό το καλάθι που είδατε πριν από το time out. Για να ρίξουμε μια ματιά στην στατιστική εικόνα των δύο ομάδων. Ο Άρης με 4-8 βολές. 13 στα 28 σουτ. Πολλά σουτ και άστοχος ο Άρης. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα στα τρίποντα. 1 στα 10. Στα rebound 16 έχει πάρει. 8 αμυντικά, 8 επιθετικά. Στα αμυντικά δεν είναι τόσο καλός. Στα επιθετικά είναι πολύ καλός. 6 τα λάθη, 3 assist, 6 τα κλεψίματα, 1 η τάπα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ με 6 στις 10 βολές, 8 στα 17 τίποτα. Πολύ λιγότερες προσπάθειες από όσες πήραν οι παίκτες του Άρη. Και 4 στα 12 τρίποτα, εδώ έχει κάνει 2 σουτ παραπάνω ο ΠΑΟΚ, αλλά με καλύτερα ποσοστά 33%. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 16 αμυντικά rebound, έχει πάρει διπλάσια από αυτά που πήρανε οι παίκτες του Άρη. 2 επιθετικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει όμως σχεδόν διπλάσια λάθη από ότι ο Άρης. 11, 6 κάναν οι παίκτες του Άρη. 4 assist από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ένα κλέψιμο. Αυτή είναι η εικόνα, η στατιστική εικόνα σε ό,τι αφορά την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω, 34-33 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Κατά συνέπεια και με βάση την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα στο παιχνίδι, πάμε για ένα εξίσου ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν στην Αθήνα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την περιγραφή του. Τον διαιτητές δεν τον γνωρίζω. Απλά θέλω να σας μεταφέρω λίγο κάποιες αντιδράσεις από τους δύο πάγκους. Καταρχήν να πούμε ότι ο Μουλαουμέροβιτς έχει ηρεμήσει αρκετά. Και αυτό είναι εμφανές. Για πρώτη φορά πριν από λίγο τον είδα να χαμογελά κιόλας και να τα λέει σε πολύ ήρεμο τόνο με τον Μπάνε Μπρέλεβιτς. Από την άλλη, πολύ καλό επίσης είναι το κλίμα και στον πάγκο του Άρη με τον Τσάρλς Μπάρτον και τους παίκτες του. Και αναμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι σίγουρο. Ο Άρης, ο οποίος θα ξεκινήσει με Σεργιάκου, Κάστελ, Κόλινς, Ασημακόπουλο και Στάκ. Η πέταλα δηλαδή, η οποία ξεκίνησε το παιχνίδι. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε Βασιλιάδη, Μουλαουμέροβιτς, Νίλσεν, Μάγλο και Βασιλόπουλο. Σε σχέση δηλαδή με την πέταλα που ξεκίνησε το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, είναι ο Βασιλόπουλος στην θέση του Μέγε. Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν πάρει ήδη θέσεις στο γήπεδο, αλλά δεν υπάρχουν οι διαιτητές ακόμη στο γήπεδο. Παναγιώτη, τι γίνεται, λοιπόν, για να δούμε. Α, τώρα επιστρέφουν οι διαιτητές. Έχεις να μας πεις κάτι με τους διαιτητές ή κάτι άλλο? Για τους διαιτητές ήθελα να πω ότι δεν ήξερε ούτε και η γραμματεία για ποιο λόγο καθυστερούν. Τους φωνάξαμε, είπαν χαρακτηριστικά. Εντάξει, τώρα έρχονται οι τρεις διαιτητές και θα ξεκινήσει σε λίγο το παιχνίδι. Άντε, να ξεκινήσει λοιπόν το παιχνίδι, καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων είναι έτοιμοι. Τους διαιτητές περιμέναμε. Ο Καρούσης, ο Μαστραυτσής και ο Ντίνος είναι στις θέσεις τους, έτοιμοι και αυτοί για να ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Να πάμε για την συνέχεια του παιχνιδιού, ένα παιχνίδι το οποίο αν κρίνουμε από την εικόνα την οποία μας παρουσίασε στο πρώτο ημίχρονο, θα πρέπει να είναι εξίσου ενδιαφέρον και στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ με τον Βασιλόπουλο έτοιμο να την επαναφέρει. Βασιλόπουλος, ο οποίος ψάχνει ένα στήριγμα και δίνει τελικά για τον Βασιλιάδη. Ο Μουλαουμέροβιτς προσπαθεί να ξεφύγει από την πίεση του Κάστελ, αλλά δεν θα τα καταφέρει και έτσι ο Βασιλιάδης θα πετάξει την μπάλα έξω. Αυτή η πίεση του Άρη, η οποία συνεχίζεται, ο Άρης ο οποίος έπαιξε πολύ καλή άμυνα στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και βεβαίως αν ήταν εύστοχος τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για αυτόν. Ασημακόπουλος, Κάστελ, Κόλινς, Στακ. Ο Κόλινς, ο οποίος θέλει να πλησιάσει, δίνει για τον Κάστελ. Αυτός θα πάρει το φάουλ από τον Βασιλιάδη, ο οποίος άπλωσε το πόδι του και τον έριξε κάτω. Αλλαγή ζητάει αμέσως ο Πρέλεβιτς. Θα βάλει στο παιχνίδι τον Μέγε, καθώς ο Βασιλιάδης έφτασε τα 3 φάουλ. Νομίζω πως πρέπει να ήταν το τρίτο του φάουλ αυτό. Ναι, πράγματι. Με Σεργιάκου και Κάστελ. Κόλινς. Ο Κάστελ για τον Μεσεργιάκου. Ο Ασημακόπουλος τώρα. Ο Κόλινς. Ο Στακ που θα σουτάρει για 2 και θα ευστοχίσει. 35-34 για τον Άρη. Μουλαουμέροβιτς, Νίλσεν και Μέγε.
Ο Νίλσεν για τον Βασιλόπουλο, ο οποίος παίρνει την εσωτερική, θέλει να δώσει για τον Μάγλο, θα κλέψει εκεί ο Κάστλ. Ο Κόλινς, ζητώ συγγνώμη, τώρα ο Κάστλ. Κόλινς. Κάστλ για τον Ασημακόπουλο, αυτός για τρεις είναι εύστοχος. 38-34 με αυτό το τρίποντο από τον Ασημακόπουλο. 8 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Με ένα 5-0 ξεκινάει την τρίτη περίοδο ο Άρης. Βασιλόπουλος για τον Νίλσεν, αυτός θα στοχίσει το rebound, το stack. Collins. Ασημακόπουλος και πάλι Collins. Ασημακόπουλος. Κάστλ. Collins. Σμακόπουλος, 4 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Άρη, σε τρίποντο ο Κάστλ, εύστοχος και αυτός, 41-34. Με ένα σερί 8-0. Ο Άρης βρίσκεται ύστερα από 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο με 7 πόντους μπροστά. Και ο Μπρέλεβιτς κάνει αμέσως αλλαγή, βγάζει τον Μάγλο και βάζει τον Ταμίρ. Βλαομέροβιτς θέλει να απαντήσει με τρίποντο, είναι άστοχο, στο rebound το Στακ. Και τώρα ο Κάστλ. Collins. Σεργιάκου, ο οποίος πλησιάζει, αστοχή, το rebound από τον Μέγε. Και τώρα ο Βλαομέροβιτς. Για τον Νίλσεν, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από το Στακ και δικαίωμα για 2 βολές. Αλλαγή ετοιμάζει ο Πρέλεβιτς. Θα βάλει τον Γκαγκαλούδη. Γκαγκαλούδης, ο οποίος θα μπει στη θέση Τίνος. Στη θέση του Βασιλόπουλου. Ενώ ο Μπάρτον κάνει και αυτός αμέσως αλλαγή με τη σειρά του, βγάζει τον Στακ και βάζει τον Σκοτσιανίτη. Να εδώ, ο Σκοτσιανίτης και αυτός είναι ο Νίλσεν, ο Αυστραλός του ΠΑΟΚ, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη βολή για το σκορ, παραμένει 41-34. τώρα, καθώς είναι εύστοχος στη δεύτερη βολή. Κάστλ, σφύριγμα από τον Καρούση, ο οποίος θα την πηγαίνει για να πει προς την γραμματεία. Δεν ξέρω τι ακριβώς ο Παναγιώτης Στεφάνου είναι κοντά, ακούει και θα μας πει τι ακριβώς ζητάει από το κομισάριο του αγώνα, τον κύριο Σκητόπουλο, ο κύριος Καρούσης. Παναγιώτη. Λοιπόν, ο κύριος Καρούσης έκανε την πρώτη παρατήρηση για τα συνθήματα που ακούγονται. Να μην συνεχιστούν γιατί θα αναγκαστεί να πάρει άλλα μέτρα. Μάλιστα. Στην επαναφορά ο Σημακόπουλος. Και τώρα ο Κάστλ. Ο Σεργιάκου και πάλι Κάστλ. Το έχουμε σφύριγμα από τον Μαστραφτσί για φάουλ του Μέγε. Το πρώτο φάουλ για τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Και να το σκορ είναι 41-35 υπέρ του Άρη, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο. Είναι τώρα 6 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει την τρίτη περίοδος. Πάλα κοντά στο καλάθι για τον Σκοτσιανίδη, ο οποίος μπερδεύεται, κρατάει και καρφώνει στο πρόσωπο του Ταμίρ. Σκοτσιανίδης, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα απέναντι στον Ταμίρ, ο οποίος δεν μπορεί να τον παίξει, είναι ολοφάνερο. 43-35 στο σύν 8. Ο Άρης. Και ο Νίλσεν τώρα, ο οποίος θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα στοχίσει το rebound τελικά από τον Γκαγκαλούδη και καινούργια επίθεση για τον Πάο. Μπάλα στο Μέγε, ο οποίος αποφεύγει τον Ασημακόπουλο, σουτάρει για 2, προσπάθεια για το follow χωρίς επιτυχία από τον Νίλσεν και καινούργια επίθεση τώρα για τον Άρη με τον Κάστλ. Βλέπετε τον Πρέλεβιτς, ο οποίος φωνάζει.
στον Νταμίρ. Μάλιστα του λέει χαρακτηριστικά αν δεν μπορείς να τον παίξεις στον Σκοτσιανίτη, κάνει του φάουλ. Ασημακόπουλος. Σκοτσιανίτης. Προσπαθεί να κάνει το ίδιο, να πάει κοντά στο καλάθι και το πραγματοποιεί. Αυτό είναι που θέλει ο Άρης, αυτό είναι που θέλει ο Μπάρτον. 45-35 στο συν 10 με τον Άρη στην τρίτη περίοδο να έχει το σκορ και απ' έξω αλλά και από μέσα με τον Σκοτσιανίτη. Time out, ζήτησε ο Πρέλεβιτς. Εσείς ξαναβλέπετε το τελευταίο καλάθι από το Σκοτσιανίτη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αν έχετε χάσει κάτι, ο Πάοκ είναι στην επίθεση. Ο Μουλαομέροβιτς πέρασε για το Μέγε και αυτός άφησε την μπάλα στο lay-up ενώ πήρε και το foul. 45-37. Δικαίωμα και για μία βολή στον Μέγε. Εμείς ακούμε τώρα τον Παναγιώτη Στεφάνου για να μας μεταφέρει τι είπαν οι δύο προπονητές στο time-out. Σας ακούμε, Παναγιώτη. Νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα από τον Μπάνε Πρέλεβιτς κατά τη διάρκεια του time-out. Τα άκουσαν για τα καλά οι παίκτες του. Τι εικόνα είναι αυτή που παρουσιάζεται, ρώτησε ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Δεν μαρκάρετε, δεν σκοράρετε, δεν έχετε καρδιά. Αυτά τα παιχνίδια θέλουν καρδιά για να τα κερδίσεις. Αποφασίστε να παίξετε μπάσκετ, τους είπε. Οι παίκτες του, οι οποίοι τον άκουγαν βεβαίως, χωρίς να απαντούν. Με το έμεσο τρίποντο μείωσε σε 45-38 ο ΠΑΟΚ, το έμεσο τρίποντο του Μέγε. Και τώρα ο Κάστλ. Κόλινς. Σκοτσιανίτης, ο οποίος προσπαθεί να παίξει και πάλι με τον Ταμίρ. Αυτή τη φορά έχουμε φάουλ από τον Ισραηλινό. Τρίτο φάουλ για τον ΠΑΟΚ, κομματικό 2 έχει ο Άρης. Αλλά θα είναι από την τελική γραμμή. Εδώ Ταμίρ. Ρωτάει τον Καρούση που έγινε το φάουλ και του εξηγεί ο πρώτος διαιτητής του παιχνιδιού. Ασημακόπουλος. Σκοτσιανίτης με τον Ταμίρ. Προσπάθησε να κλέψει ο Βασιλιάδης. Η μπάλα είναι και πάλι για τον Άρη που έχει 15 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του για να εκδηλώσει επίθεση. Αλλαγή τώρα. Ο Βασιλόπουλος στην θέση του Ταμίρ. Και θα πάει πού, στον Σκοτσιανίτη. Ναι. Ο Βασιλόπουλος λοιπόν είναι αυτός που θα προσπαθήσει τώρα να παίξει με τον Σκοτσιανίτη. Σαφώς πιο δυνατός από τον Ταμίρ ο Βασιλόπουλος. Όχι όσο δυνατός και όσο γκόντις ο Σκοτσιανίτης. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το μαρκάρισμα. Ο Μεσεριάκου πάντως προς το παρόν αστοχή και ο Σκοτσιανίτης κάνει φάουλ στον Βασιλόπουλο, ο οποίος του έκανε blockout. Τράβηξε ο Σκοτσιανίτης για να ξεφύγει. Συμπαίκτες οι δυο τους στο πρόσφατο παρελθόν στην εθνική ομάδα των εφήβων. Γκαγκαλούδης. Ο Κάστιλ γλιστράει, πέφτει, ξανασηκώνεται ο Γκαγκαλούδης για τον Βασιλιάδη. Γι' αυτός αμέσως για τρεις, είναι εύστοχος. 45-41 με αυτό το γρήγορο 6-0 από τον ΠΑΟΚ με το έμεσο τρίποντο του Μέγε και το τρίποντο τώρα του Βασιλιάδη. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 4. Κατεβάζει τη διαφορά που είχε φτάσει στους 10. Και ο Πρέλεβιτς, ποιος ύστερα από αρκετή ώρα χειροκρότησε τους παίκτες του. Κάστλ. Ασημακόπουλος και Κόλινς. Κόλινς ο οποίος μπερδεύεται, τον πιέζει και ο Βασιλιάδης. Έδωσε για τον Πάντιος που θα φτάσει μέχρι το lay-up. Θα ευστοχήσει, παίρνει και το φάουλ από τον Βασιλόπουλο. 47-41 δικαίωμα και για μία βολή στον Νικολάη Πάντιους. Μουλαομέροβιτς θα περάσει στο παιχνίδι στην θέση του Βασιλόπουλου, όχι, του Μέγε. Ενώ ο Πάντιους περιμένει για να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή. 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου με τον Άρη στο συν 6 τώρα. Να ευστοχήσει ο Πάντιους στο συν 7 όπως και γίνεται. Γκαγκαλούδης. Πέρασε για τον Βασιλόπουλο, αυτός ευστόχησε 48-43. Ο Κόλινς για τον Ασημακόπουλο. Αυτός για τον Σκοτσιανίτη που δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, έρχεται για να την κερδίσει ο Κάστλ για να την βγάλει προς τα έξω. Πάντιους υπό την πίεση του Γκαγκαλούδη θα κρατήσει την μπάλα ο Ασημακόπουλος, αλλά έχουμε προς πίσω βεβαίως αφού η μπάλα είχε χτυπήσει στο πόδι του Πάντιους. Όσο
Ο Άρης ήταν προς την πλευρά που κάνει επίθεση. Να, θα το δούμε εδώ. Δείτε πως χτυπάει στο πόδι του Πάντιου η μπάλα και γυρίζει προς τα πίσω. Time out έχουμε όμως. 48-43 το σκορ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδο στο Αλεξάνδριο. 48-43 προηγείται ο Άρης του ΠΑΟΚ. Το time out ολοκληρώνεται τώρα και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, ο Τσάρλς Μπάρτον ζήτησε μεγαλύτερη προσοχή στην άμυνα από τους παίκτες του, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον Σκορτιανίδη για την εμφάνισή του. Πας καλά, συνέχισε, έτσι του είπε. Από την άλλη μεριά, ένα πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Μουλαουμέροβιτς. Ένα πρόβλημα με το πόδι του. Τοποθετήθηκε πάγος πριν από λίγο και κάθισε στον πάγκο. Έχουμε φάουλ στο μεταξύ. Πριν κυλήσει ο χρόνος. Η μπάλα είναι πάλι για τον ΠΑΟΚ. Έτσι έφτασε και ο Άρης στα 4 ομαδικά. Το φάουλ ήταν από τον Κάστλ. Καγκαλούτης για τον Μέγε, ο οποίος θα σουτάρει αμέσως για 3. Είναι άστοχος στο rebound ο Κόλινς. Την μπάλα τώρα στον Κάστλ. Αυτός για τον Πάντιους και ξανά ο Κάστλ. Λάθος στην προσπάθειά του να δώσει για τον Κόλινς. Έτσι η κατοχή της μπάλας θα ξαναπεράσει για τον ΠΑΟΚ. Και αλλαγή για τον Άρη. Ο Κυρίτσης στην θέση του Κάστλ. Καλάθι που είναι 13 για τον ΠΑΟΚ, ενώ είναι 8 για τον Άρη. Γκαγκαλούδης. Νίλσεν. Βασιλόπουλος, ο οποίος δίστασε, θα κάνει τώρα το σουτ για 3, το rebound από τον Μέγε. Που ανανεώνει έτσι την επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Γκαγκαλούδης. Θα του κλέψει πολύ ωραία την μπάλα ο Κυρίτσης. Κυνηγάει τώρα ο Καγκαλούδης, ο Κυρίτσης για τον Πάντιους και αυτός για 3 είναι μέσα, 51-43. Τρία λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Άρης ανεβάζει τη διαφορά στους 8. Ενώ ξαναβλέπετε εδώ το τρίποντο του Πάντιους, με το οποίο πήγε η διαφορά στους 8. Βασιλόπουλος. Ο Νίλσεν για 2, το rebound από τον Ασημακόπουλο που γύρισε στον Κόλινς. Πιέζει εκεί ο Βασιλόπουλος, τον αποφεύγει ο Κόλινς. Μπάλα στο Σκορτιανίδη, θα τον κόψει ο Νίλσεν, αλλά με φάουλ, όπως λέει ο Μαστραυσής, και δικαίωμα για 2 βολές. Ξανά. Βλέπετε πως προσπαθεί εκεί ο Νίλσεν να τον κόψει. Ο Μαστραυσής δίνει το φάουλ. Πρέλεβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται, ο Μαστραυσής του εξηγεί κάτι. Ο Νίλσεν, ο οποίος έφτασε τα 3 φάουλ. Και ο Σκορτιανίδης, ο οποίος περιμένει στη γραμμή των ελευθέρων βόλων για να εκτελέσει τις βόλες ύστερα από το φάουλ που κέρδισε από τον Νίλσεν. Είναι άστοχος στην πρώτη, το 51-43 παραμένει. ...52-43 τώρα, καθώς ευστοχεί στην δεύτερη βολή. Γκαγκαλούδης. Βασιλόπουλος. Μέγε. Βασιλιάδης, ο οποίος πλησιάζει, δίνει για τον Βασιλόπουλο, γι' αυτός εύκολα βεβαίως. 52-45. Κόλινς. Πάντιους, φοβερές μάχες ανάμεσα στο Σκορτιανίδη για τον Βασιλόπουλο και ο Βασιλόπουλος θα πηγαίνει περίφημα απέναντι σε έναν παίκτη με τέτοιο όγκος και τέτοια δύναμη. Του πήρε το επιθετικό φάουλ εδώ ο Βασιλόπουλος με την μάχη που έδωσε. Έτσι κατοχή της μπάλας περνάει και πάλι για τον ΠΑΟ. Γκαγκαλούδης. Βασιλόπουλος. Μέγε. Βασιλιάδης, ο οποίος θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ του Πάντιους στον Βασιλιάδη. Συνεπώς δικαίωμα για 3 βολές στον Κώστα Βασιλιάδη.
Έχουμε και αλλαγή για τον Άρη. Θα περάσει στη μετάδα του ο Στακ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Σκοτσιανίδη. Κάποιο πρόβλημα φαίνεται να έχει και ο Σκοτσιανίδης, που κουτσένει κι αυτός. Πως πρόβλημα, μας είπε λίγο νωρίτερα ο Παναγιώτης Στεφάνου, έχει και όμπλα ο Μέροβιτς. Ο Βασιλιάδης, ο οποίος ετοιμάζεται για τις βολές. Τι έχουμε τώρα, αλλαγή στην αλλαγή. Ο Μεσεριά που τελικά στην θέση του Στακ. Ο Στακ μπήκε χωρίς να προλάβει να παίξει και ξαναβγήκε. Ο Βασιλιάδης είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, το σκορ γίνεται 52-46.52-47 αφού εύστοχη και στην δεύτερη βολή. Μας τραυτής λέει ότι ήταν δύο βολές και όχι τρεις. Δεν ήταν σε προσπάθεια για τρεις πόντους το σουτ του Βασιλιάδη. Οπότε με τις δύο εύστοχες βολές 52-47 ο Κυρίτσης, ο οποίος φτάνει στο lay-up. Έχουμε φάουλ πριν από την προσπάθειά του για σουτ. Ούτως ή άλλως όμως, αφού υπάρχουν τα ομαδικά φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές θα έχει ο Κυρίτσης. Ξαναβλέπετε εδώ το φάουλ του Ταμίρ, ο οποίος έφτασε τα 4. Κυρίτσης, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, το σκορ γίνεται 53-47. Άστοχο στη δεύτερη, το rebound από τον Γκαγκαλούδη τελικά. Γκαγκαλούδης πάντα, ποιος θα φτάσει μέχρι το lay-up. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο Καρούσης, βήματα. Και έχει δίκιο βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα replay για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Δείτε. 1, 2, 3. Κυρίτσης. Μεσεριά του. Ο Πάντιους τώρα. Ο Σημαδόπουλος για 3, είναι εύστοχος, 56-47, στο σύν 9 και πάλι ο Άρης με τον Ασημακόπουλο να είναι ο πιο εύστοχος παίκτης του, με 3 στα 4 τρίποντα, 1 στα 2 τρίποντα και 2 στις 2 βολές. Ο Ασημακόπουλος είναι αυτός που προσφέρει τα μέγιστα στην παραγωγικότητα του Άρη. Λάθος από τον Κορονίδη, αλλά το διορθώνει ο Καγκαλούδης για τον ΠΑΟΚ. Δίνει στον Βασιλιάδη και αυτός απαντάει στο τρίποντο του Ασημακόπουλου, 56-50. ...41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Πάντιους. Μεσεριάκου με τον Βασιλόπουλο. Υπάρχει φάουλ από τον Βασιλόπουλο και ο Μεσεριάκου θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Ο Βασιλόπουλος, ο οποίος έκανε τον δεύτερο φάουλ. Είδατε επίσης ότι ήταν το 7ο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ και αυτός είναι ο Μεσεριάκου, ο οποίος θα εκτελέσει τώρα τις βόλες. 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Εύστοχο στην πρώτη, 57-50. Και 58-50, καθώς ευστοχή και στην δεύτερη βολή. Γκαγκαλούδης που παίρνει το screen από τον Βασιλόπουλο. Δίνει για τον Βασιλιάδη, αυτός θα φτάσει στο lay-up με πολύ όμορφο τρόπο. 58-52 και 9 δευτερόλεπτα τώρα για τον Άρη. Για να δούμε την προσπάθεια του Collins. Collins, ο οποίος δίνει για τον Κυρίτση, αυτός απέφυγε τον Γκαγκαλούδη και σούταρε για 2, είναι εύστοχος.
60-52 με τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Άρης στο σύν 8. Με αυτή τη διαφορά θα ξεκινήσει το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο. Ξαναβλέπετε το τελευταίο καλάθι της τρίτης περίοδου από τον Αλέξη Γυρίτση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τέταρτη περίοδο. Για πάλι για την τέταρτη περίοδο. Σε αυτή την περίοδο θα κρυφτούν τα πάντα. Στο μεγάλο τέρμπι της Θεσσαλονίκης, στο μεγάλο τέρμπι αυτής της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 κατηγορίας, στο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης μπαίνει με ένα πλεονέκτημα 8 πόντων στην τέταρτη περίοδο. 60-52 προηγείται του ΠΑΟΚ. Ο Άρης με Ασημακόπουλο, Κόλινς, με Σεργιά Κουπάτιους και Κυρίτσι. Ο ΠΑΟΚ με Κορονίδη, Νίλσεν, Γκαγκαλούδη, Μέγε και Βασιλιάδη. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Μουλαομέροβιτς, εξαιτίας του οποίου δεν μπορεί να αγωνιστεί άλλο ο Κροάτης. Καθώς βλέπω ότι προτιμάει να βάλει τον Κορονίδη στο παιχνίδι ο Πρέλεβιτς. Κυρίζει τώρα, ο οποίος μπερδεύτηκε και έκανε βήματα. Έτσι λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με 3 γκάρντ, όπως και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ με ένα χαμηλό σχήμα, με τον Νίλσεν στο 5, τον Μέγε στο 4. Γκαγκαλούδης, στάρι για 3, θα στοχίσει το ριμπάντο με Σεργιάκου. Κόλινς. Πάντα ο Κόλινς, ο Πάντιους τώρα. Ο Πάντιους, ο οποίος θα θέλει να φτάσει μέχρι το lay-up, αλλά έχει κάνει βήματα. Ακόμη ένα λάθος για τους παίκτες του Άρη. Και αλλαγές. Ο Βασιλόπουλος στη θέση του Κορονίδη και ο Κάστλ στην θέση του Πάντιους. Μέγε. Γκαγκαλούδης. Βασιλόπουλος. Βασιλιάδης. Γκαγκαλούδης. Ο Νίλσεν. Βασιλιάδης για 3. Το rebound από κανέναν, από τα χέρια και το πόδι του Μέγε, η μπάλα έξω είναι για τον Άρη. Κάστελ, Κυρίτσης και Κόλινς. Κόλινς που θα σουτάρει για 3, είναι εύστοχος. 63-52, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά έως τώρα στο παιχνίδι. Στο σύν 11 ο Άρης, 8-20 πριν από το τέλος. Βασιλιάδης, Μέγε, ποιος πλησιάζει και ευστοχή σε μια δύσκολη προσπάθεια. 63-54. Το ξαναβλέπετε το. Κάστλ. Πάντα ο Κάστλ, ποιος θα κοπεί, αλλά με φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Εδώ και πάλι. Το βλέπετε. Το φάουλ του Βασιλόπουλου στον Κάστλ. Αλλάζει τον Νίλσεν, ο Πρέλεβιτς βάζει τον Ταμίρ. Το Κάστλ ευστοχή στην πρώτη βολή, το σκορ γίνεται 64-54. Και 65-54 τώρα. Γκαγκαλούδης. Βασιλόπουλος. Ταμίρ. Το σούτ για 3. Το rebound από τον Μέγε, ο οποίος σε μια δύσκολη προσπάθεια θα στοχίσει. Και ο Άριστον εμπνιδιασμό με τον Κυρίτσι που φτάνει μέχρι το lay-up και ευστοχή. 67
54 στο συν 13 ο Άρης και time out αμέσως που ζητάει ο Πανεπρέλεβιτς. Ξαναβλέπετε το τελευταίο καλάθι και πάμε για διαφημίσεις. Αλεξάνδριο Λεμφών και πάλι 7 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άρης έχει πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα. 67-54 προηγείται. Ένα προβάδισμα, μια διαφορά με την οποία καλύπτει και την διαφορά που υπήρχε στο πρώτο παιχνίδι. Όταν στο γήπεδο του ο ΠΑΟΚ νίκησε με διαφορά 13 πόντων, 92-79. Το παιχνίδι ξανάρχισε και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Να μεταφερθεί το παιχνίδι κάτω από τα καλάθια, ζήτησε ο Μπάνε Μπρέλεβιτς, βλέποντας την αδυναμία των παικτών του να παίξουν από την περιφέρεια. Νίλσεν και Βασιλόπουλος θα αναλάβουν αυτό το φορτίο. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Μεσεργιάκου και 69-54. Ακόμη μεγαλύτερη διαφορά, καθώς είχαμε ακόμη ένα λάθος από τους παίκτες του Άρη. Εδώ ο Κυρίτσης που έκλεψε, έδωσε στον Μεσεργιάκου που ερχόταν ως τρέιλερ και αυτός κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Καγκαλούδης για τον Ταμίρ. Αυτός για τρεις είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Βασιλόπουλο και η μπάλα έξω για να υπάρξει καινούργια επίθεση για τον ΠΑΟ. Ο Καγκαλούδης για τον Ήλσεν. Ο Βασιλιάδης, ο οποίος θα αφήσει για τον Ταμίρ. Αυτός θα στοχίσει σε μια εύκολη, όπως φαινόταν, προσπάθεια. Ο Σιμακόπουλος θα κρατήσει την μπάλα και ο Μεσεργιάκου για τον Κόλινς. Αυτός τον Κάστλ που παίρνει την εσωτερική, βγάζει για τον Ασημακόπουλο, φάουλ από τον Βασιλόπουλο και δικαίωμα για δύο βολές. Να εδώ ο Ασημακόπουλος, ποιος έχει το δικαίωμα για τις δύο βολές. Και ο Βασιλόπουλος, ο οποίος έκανε το φάουλ και έφτασε τα τέσσερα. Πρέλεβιτς φωνάζει στους παίκτες του, ενώ ξαναβλέπετε εδώ το δυνατό φάουλ, πως έπεσε με δύναμη ο Βασιλόπουλος. Ο Ασημακόπουλος είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Το σκορ γίνεται 70-54. Στο συν 16 διαφορά για τον Άρη. Και 71-54 τώρα. Καγκαλούδης, Ταμίρ, ο Βασιλιάδης, θα κλέψουν για μία ακόμη φορά οι παίκτες του Άρη και ο Ασημακόπουλος θα πετάξει την μπάλα στα πόδια του Νίλσεν για να κρατήσει την κατοχή της μπάλας για λογαριασμό της ομάδας του. Ο Άρης πλέον είναι πάρα πολύ κοντά στην νίκη και μάλιστα φαίνεται ότι θα κατακτήσει αυτή την νίκη και με πολύ μεγάλη άνεση, καθώς ο ΠΑΟΚ αδυνατεί να αντιδράσει. Κυρίτσης, το σούτ για 2-73-54. Καγκαλούδης. Ταμίρ. Βασιλιάδης. Νίλσεν. Καγκαλούδης. Καγκαλούδης, ο οποίος προσποιείται. Είναι τώρα για τον Ταμίρ, αυτό σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Το rebound από τον Κυρίτσι. Και τρέχουν στον εμβιδιασμό οι παίκτες του Άρη με τον Μεσεργιάκου να φτάνουν σε ένα ακόμη κάρφωμα. 75-54. Ο Μπάνε Μπρέλεβιτς δεν έχει τίποτε άλλο να κάνει από το να πάρει ένα time out. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σταματήσει το ρυθμό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σταματήσει τον Άρη, ο οποίος δείχνει από το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου ασταμάτητος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Άρης είναι πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Προηγείται 75-54. Εδώ βλέπετε τα ποσοστά. Δεν πρόλαβα να το ακριβώς στην κάρτα. Ο Καγκαλούδης για 3 είναι εύστοχος. Ένα καλάθι ύστερα από πολλή ώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε κολλήσει, είχε πετύχει μόλις ένα καλάθι, μόλις 2 πόντους σε 5 λεπτά στην τέταρτη περίοδο, ενώ είχε δεχθεί 15. Ο Κυρίτσης, ο Κόλινς θα ευστοχίσει 77-57. Καγκαλούδης. Εδώ τα σούτ εντός παιδιά στην τέταρτη περίοδο. 6-6 για τον Άρη, 2-9 για τον ΠΑΟΚ. Και δείχνει βεβαίως αυτή η κάρτα το πώς προέκυψε αυτό το 15-2
για τον Άρη από το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου μέχρι και τα μισά της τέταρτης περίοδου. Κάστελ. Μεσεριάκου για τον Κυρίτσι, ποιος θέλει να φτάσει μέχρι το lay-up, αστοχή, το rebound από τον Βασιλιάδη και τώρα ο Καγκαλούδης. Βασιλιάδης για τον Νίλσεν, αυτός θα αστοχήσει, έχει πάρει το φάουλ όμως και το δικαίωμα για βολές νομίζω. Για να δούμε. Ναι, δικαίωμα για δύο βολές στον Ματ Νίλσεν. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Πρέπει να πούμε ότι ο Τσάρλς Μπάρτον κάνει μεγάλη προσπάθεια από τον πάγκο για να κατεβάσει τους παίκτες του από τα σύννεφα. Τους λέει συνεχώς να μην παρασύρονται σε υπέρμετρο βαθμό από τις εκδηλώσεις του κόσμου, γιατί το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο Νίλσεν ευστόχησε στη μία βολή. Και αυτό για το οποίο ανησυχεί ο Μπάρτον, δεν νομίζω ότι είναι πως μπορεί να χάσει το παιχνίδι με αυτή τη διαφορά των 19 πόντων τώρα σε 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Αυτό που θέλει να διατηρήσει πέρα από την νίκη είναι και την κάλυψη της διαφοράς σε σχέση με την ήττα που γνώρισε η ομάδα του στο πρώτο γύρο από τον ΠΑΟΚ. Θέλει να κρατήσει δηλαδή διαφορά μεγαλύτερη των 13 πόντων. Καγκαλούδης. Πάντα ο Καγκαλούδης θα στοχίσει, επιθετικό rebound από τον Βασιλόπουλο και το καλάθι. Έχει πάρει και το φάουλ, συνεπώς δικαίωμα και για μία βολή. Το σκορ 77-60. Και ο Βασιλόπουλος θα εκτελέσει και μία συμπληρωματική βολή. Ο Βασιλόπουλος ο οποίος είναι έτοιμος. Και βεβαίως για ματιά στα στατιστικά του Άρη δείχνει την εντυπωσιακή βελτίωσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Το ποσοστό του πλέον στα τρίποντα είναι 68%, 23 στα 41 και στα τρίποντα 40%, 6 στα 15. 77-61 έγινε το σκορ. Πιέζει ο Καγκαλούδης και κάνει φάουλ στον Κάστλ. Δεν έχουν φάουλ οι δύο ομάδες. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Δύο έχει ο Άρης. Και μόλις πρώτο φάουλ για τον Καγκαλούδη. Αλλά θα είναι από πλάγια για τον Άρη. Κάστελ. Ασημακόπουλος. Κόλινς. Κόλινς ο οποίος σουτάρει για τρεις. Είναι εύστοχος. 80-61 στο συν 19. Και πάλι διαφορά. Λάθος, ακόμη ένα λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Καγκαλούδη συγκεκριμένα. Και ο Κάστελ τώρα για τον Κυρίτσι, ο Μεσεριάκου και ο Κόλινς. Ασημακόπουλος και Κάστελ. Είναι άστοχος στο σουτ για τρεις πόντους, επιθετικό rebound από τον Μεσεριάκου που δεν μπορεί να ευστοχίσει. Έχει πάρει όμως το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές. 141 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος είμαστε με τον Άρη στο συν 19. Και τον Μεσεριάκου στην γραμμή για να εκτελέσει βολές ύστερα από το φάουλ που κέρδισε εδώ, σε αυτή την φάση. Μεσεριάκου ο οποίος θα εκτελέσει την πρώτη βολή είναι εύστοχος. 81-61. Χαμόγελα στον πάγκο του Άρη. Τον Άρθουρ Τζόνσον και τον Στακ. Πολιτική ικανοποίηση βεβαίως για αυτή την εκπληκτική εμφάνιση της ομάδας τους στο δεύτερο ημίχρονο. Από τα μισά της τρίτης περίοδου και μετά η κυριαρχία του Άρη ήταν ολοκληρωτική. 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα τώρα, 82-61. Ο Βασιλόπουλος, ποιος θα στοχίσει, προσπαθεί για το επιθετικό rebound, το κερδίζει. Μετράει στο μεταξύ το καλάθι, λέει ο Μαστραυσής, προφανώς κάποιος τράβηξε τη Στεφάνη. Για να ξαναδούμε εδώ, ο Βασιλόπουλος, ποιος φτάνει εδώ μέχρι το
την προσπάθεια για το σουτ. Ναι, υπάρχει παίκτης του Άρη, ο οποίος τραβάει τη Στεφάνη. Ο Μεσεριάκου αστοχή, ο Βασιλόπουλος παίρνει το rebound, τον Καγκαλούδης τώρα. Βασιλιάδης, Βασιλόπουλος, ο Νίλσεν, Καγκαλούδης, ο Νίλσεν. Ποιος δοκιμάζει για τρεις, είναι άστοχος, το επιθετικό rebound από τον Βασιλιάδη. Καγκαλούδης. Ένα λεπτό και 24 δευτερόλεπτα ακόμη. Βασιλόπουλος, Καγκαλούδης, Νίλσεν. Καγκαλούδης, ο οποίος σουτάρει για τρεις, το follow από τον Νίλσεν και το καλάθι 82-65. Κάστελ. Κάστελ, ο οποίος θα στοχίσει, θα πάρει το rebound ο Βασιλόπουλος και η μπάλα στα χέρια του Καγκαλούδη. Βασιλόπουλος. Σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος, το rebound από τον Collins. Και ενωμένουν τώρα 42 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Collins. Ο Κάστλ. Μεσεριάκου. Βασιλόπουλος, ο οποίος πήρε. Και τώρα ο Καγκαλούτης. Ο Άρης είναι βεβαίως ο μεγάλος νικητής του παιχνιδιού. Και έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί ούτε καν την διαφορά να κρατήσει. Φάουλ τώρα από τον Κάστλ. Ένα φάουλ που δεν δίνει δικαίωμα για πολλές στον Καγκαλούδη. Ο Άρης, ο οποίος θα φτάσει σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία με την καταπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Αντώνη Σμακόπουλο να έχει παίξει τον καθοριστικό, νομίζω, ρόλο, προκειμένου να αρχίσει να γέρνει η πλάστικα προς την πλευρά του Άρη, να αρχίσει να βρίσκει ο Άρης τις λύσεις έξω από την στα σούτ από μεσαία και μακρινή απόσταση. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Νίλσεν, ο οποίος πλησιάζει και φτάνει μέχρι το lay-up, αλλά στοχεί. Και εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι. 82-65 το τελικό σκορ. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Άρη στο all-time classic, στο τέρμι των αιωνίων αντιπάλων της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης, ο οποίος έφτασε σε αυτή την επιτυχία, καλύπτοντας και τη διαφορά που είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι. Ακούμε όμως τον Παναγιώτη Στεφάνου που έχει κοντά του τον Αλέξη Κυρίτση. Αλέξη, αυτό το 82-65 πόσο εύκολο ήταν τελικά? Δεν ήταν καθόλου εύκολο, ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Καταφέραμε και το πήραμε, την ψυχή μας, το πάθος μας, την ενεργητικότητα που μας έδωσε το κοινό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το κοινό που γέμισε το Αλεξάνδριο. Είναι ό,τι καλύτερο για μας. Με τέτοια εμφάνιση, πόσο κοντά έρχεται η πρόκριση με τη Λία του Βοσρίτας? Πάρα πολύ κοντά. Άκουσατε λοιπόν τον Αλέξη Κυρίτση, έπαιξε και αυτό τον ρόλο του και τώρα οι πανηγυρισμοί από τους παίκτες του Άρη. Πανηγυρισμοί σε στυλ Champions League. Για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία έχουν κάθε λόγο να την γιορτάζουν με αυτόν τον τρόπο. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη. Ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι συμφωνούσαν ότι δεν είχε άλλη επιλογή εκτός από το να πάρει την νίκη, διότι θα ήταν μεγάλη ζημιά για αυτόν ενδεχόμενη. Ήταν και ο Άρης φρόντισε με την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ εσείς βλέπετε τον πολυδημότερο παίκτη της συνάντησης, τον Αντώνη Σμακόπουλο. Φρόντισε λοιπόν με την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης να πετύχει τον στόχο του και να πετύχει εκτός από την νίκη να καλύψει και την διαφορά με την οποία είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ στην έδρα του αντιπάλου του. Κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας από το Αλεξάνδριο, από τον Παναγιώτη Στεφάνου που ήταν στο ρεπορτάζ, τον Δημήτρη Κανελάκη που ήταν στην περιγραφή και τους ανατέλους τεχνικούς του Super Sport. Ευχές για ένα χαρούμενο σαββατιάτικο βράδυ. Γεια σας.